με στόχο την ανάδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών, καθώς και την ενημέρωση των επιχειρήσεων και εργοδοτών και κοινωνικών φορέων για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μαθητείας που υλοποιούν οι επαγγελματικές σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, διοργανώθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, εκδήλωση επαγγελματικών δεξιοτήτων μαθητών και μαθητριών, ειδικοτήτων που λειτουργούν σήμερα στη σχολή. Στο διαγωνιστικό μέρος της εκδήλωσης μετήχαν μαθητές και μαθήτριες των ειδικοτήτων κομμωτικής και αισθητικής τέχνης και σπουδαστές-σπουδάστριες τεχνική αισθητικής και μακιγιάς του ΙΕΚΟ ΑΕΔ Ιωαννίνων εκτός συναγωνισμού. Συμμετείχαν επίσης με εκθέματα και κατασκευές οι ειδικότητες του ΙΕΚ Τεχνικός Χειροποιήτου Κοσμήματος και Τεχνικός Φαρμάκων και Καλλυντικών. Την εκδήλωση πλαισίωσαν και υποστήριξαν μαθητές και μαθήτριες της ειδικότητας αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής της ΕΠΑΣ, προσφέροντας αρτοσκευάσματα και παραδοσιακά γιανιώτικα είδη ζαχαροπλαστικής τέχνης. Να σημειωθεί δε πως η τεχνική υποστήριξη συστημάτων υπολογιστών επιμελήθηκαν τις αφίσες και τα ενημερωτικά φυλάδια για την ΕΠΑΣ μαθητείας και η τεχνική εφαρμογών πληροφορικής και τεχνική ηλεκτρονικών υπολογιστών για το ΙΕΚ. Η εκδήλωση αυτή φιλοξενήθηκε στον εκθεσιακό χώρο του Πολιστικού Πολυχώρου Δημήτρης Χατζής. Οι ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ εφαρμόζουν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα το εκπαιδευτικό σύστημα της μαθητείας από το 1952. Σύμφωνα με τη μαθητεία, δημιουργείται ένας συνδυασμός εκπαίδευσης ανάμεσα στη σχολή και σε πραγματικούς χώρους εργασίας. Δηλαδή, ο μαθητής λαμβάνει στη σχολή θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση και ταυτόχρονα πραγματοποιεί αμοιβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Και βεβαίως και ευχαριστούμε για αυτή την εκδήλωση πάνω απ' όλα τα παιδιά που συνετέλεσαν στο να πραγματοποιηθεί και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Είναι ένα μικρό δείγμα των έργων που κάνουν στις σχολές του ΟΑΕΔ, τόσο στην ΕΠΑΣ όσο και στο ΙΕΚ. Βέβαια, οι περιορισμοί του χώρου και του χρόνου δεν μας επέτρεψαν να παρουσιάσουν όλες οι ειδικότητες, αλλά νομίζω ότι αυτό το δείγμα μπορεί να δείξει στον κόσμο
τη σημασία των σχολών και το πόσο καλή δουλειά γίνεται και από τα παιδιά και από τους εκπαιδευτικούς.